αντιμετωπίσουν οι παίκτες του Σαββάτου. Και αμέσως μετά θα σας αποκαλύψουμε για κατά πόσο ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος, παιδιά, με ευχαριστεί πάρα πολύ σε αυτό το εγχείρημα, σε αυτή την παρουσίαση, κατάφερε έτσι να εντριγκάρει για αυτό το Σάββατο τους τηλεθεατές που είχαν μείνει μέσα και είχαν αποφασίσει να δουν τηλεόραση. Πάμε! Φιλά! Πρέπει να βάλεις έστω και ένα μπαλόνι, ψεκάζοντάς το, μέσα στον κάδρο. Αν πέσει, παίρνεις άλλο. Έλα! Ψηλά, καλά το ψηλά! Πρέπει να το κρατήσεις ψηλά, καλά ψηλά. Έλα! Έλα! Επίπεδο 1. Επιτυχία. 500 ευρώ. Πολύ ωραία, παιδιά, φανταστικό, όχι να το πιστεύετε. Πλάκα, πλάκα. Τη βάζεις συνέχεια την άλλη να κάνει τη δουλειά τη βαριά. Τι όλοι κάθεται. Ήρεμα, έτσι πάμε, μπράβο. Δύο. Έτσι, άλλα τρία. Πρέπει να κεντράρει και να είναι ψύχρεμη. Έλα, είναι βασικό να μη σπάσει το σπαγκέτι. Ήρεμα. Το τελευταίο είναι επικίνδυνο γιατί έχει βαρύνει. Το! Κορίτσια, συγχαρητήρια, έχετε κερδίσει 1000 ευρώ. Πάμε, έχετε ξεκινήσει. Ένα. Δύο. Με Στεφάνη. Πιο ψηλά, πιο ψηλά. Ένα. Τέσσερα. Άλλο ένα, άλλο ένα. Ούτε με ταμπλό. Άλλο ένα. Επίπεδο 3. Επιτυχία. Φωνάζουν από πάνω. Τους έχετε ενθουσιάσει γιατί έχετε κερδίσει 1500 ευρώ. Μέχρι το πρωί. Το ρυθμίζουν και έχουν σχεδόν 10 δεύτερα. 9. 8. Για να δούμε, θα ακούσουμε δύο καμπανάκια. 6. 5. 4. 3. Έλα, φωνή, σήκω, σταμάτη. Έλα ρε, έλα ρε, έλα. Επίπεδο 1. Επιτυχία. Παράει κάτι σπίτι, ε. Μπράβο, έλα, 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 έλα. Το έχει για πλάκα. Εδώ το θέμα είναι να μην βάλει λιγότερη βαζελίνη για να μην πέσει το βαμβάκι. Αλλά τρέχει τόσο γρήγορα που δεν προλαβαίνει να πέσει το βαμβάκι. Έπεσε ένα βαμβάκι, μπορεί να κάνει μια ευχή. Επίπεδο 2. Επιτυχία. Εσύ το κάνεις καλύτερα. Νομίζεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Όχι, είναι το παιχνίδι και μου αρέσει και η παρουσία του Δημήτρη πολύ. Πάρα πολύ έξυπνο το παιχνίδι. Πάρα πολύ καλός ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Νομίζω ότι είναι, αν έβλεπε κάποιος το παιχνίδι, ακόμα και από το εξωτερικό, και δεν ήξερε ότι αυτό το παιχνίδι παίζεται και σε άλλες χώρες, θα νόμιζε ότι είναι ένα παιχνίδι που έχει φτιαχτεί για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο ενδεχομένως. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικός. Σε όπως αυτό Θέμη, το concept, τώρα μας παρακολουθεί, πραγματικά θα χαρεί πάρα πολύ που όχι, το δεν το λέω επειδή... Αυτό. Γιατί είχε άγχος, τρομερό. Είναι η αλήθεια νομίζω αυτή. Δεν, είναι εξαιρετικός πραγματικά. Απελευθερωμένος, γεμάτος ενέργεια, τόσο όσο δεν... θα έλεγα καπελώνει το κόνσεπτ, γιατί πολλές φορές μια εκρηκτική παρουσία όπως αυτή του Δημήτρη Ουγγαρέζου, γιατί είναι ένας δυναμικός παρουσιαστής, μπορεί και να καπελώσει και ένα κόνσεπτ, εντάξει, είναι τόσο όσο, και βέβαια το παιχνίδι είναι πάρα πολύ έξυπνο, απλό και ενδιαφέρον, όπως φαίνεται και από τα ποσοστά της τηλεθέασης. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς έγινε σε σχέση με το πρώτο επεισόδιο της πρεμιέρας. Θα δούμε λοιπόν τα ποσοστά που βλέπουμε στις επάνω δύο στήλες είναι τα ποσοστά της πρεμιέρας. Τα όσα δηλαδή σημειώθηκαν το Σάββατο στις 3 Μαρτίου. Και ακριβώς από κάτω είναι τα ποσοστά αυτού του Σαββάτου που μας πέρασε. Την πρεμιέρα λοιπόν στο σύνολο τηλεθέασης που είναι με το μπλε χρώμα, το Minute to Win It έκανε 31,7% και στα λεγόμενα δυναμικά κοινά, δηλαδή
στους τηλεθεατές ηλικιών 15 έως 44 έφτασε κατά μέσο όρο το 34,9%. Το Σάββατο που μας πέρασε βλέπετε ότι κατάφερε να κρατήσει τη δυναμική που είχε τόσο στο σύνολο με 29,3%, δηλαδή η απώλεια είναι ένα ποσοστό περίπου 2,4%. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα πολύ μικρό ποσοστό απώλειας. Δεν ξεφούσκωσε δηλαδή αυτό που λέμε τηλεοπτικά. Ενώ και στο δυναμικό κοινό το ποσοστό του, το 30,9% κατά μέσο όρο, ήταν ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό τηλεθέασης. Σας θυμίζω ότι από την ίδια ζώνη έχουν περάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν θα πάμε πιο παλιά, έχουν περάσει και reality μαγειρικής από την πλευρά του Αντένα, το Top Chef, δίχως μεγάλη επιτυχία, δίχως καμία επιτυχία ουσιαστικά, και το τηλεπαιχνίδι με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου πέρσι, το οποίο μόνο στην πρεμιέρα, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει τόσο ψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Μετά βέβαια κέρδιζε τη ζώνη του, αλλά ήταν σε ποσοστά της τάξης του 23-24%. Και βέβαια ο όμορφος κόσμος του Γρηγόρη Αρναούτογλου, που φέτος υπήρχε σε αυτή τη ζώνη μέχρι και το Σάββατο 3 του μήνα, με ποσοστό εκεί γύρω στο 24%. 24-25%. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το παιχνίδι, το Minute to Win It, έχει καταφέρει να αποκτά τους δικούς του τηλεθεατές, και μάλιστα τηλεθεατές πιστούς. Ειδικά δε από τον νεαρό κόσμο, θα έλεγα. Βέβαια. Αυτό λέγαμε και εμείς πρώτα. Δηλαδή τα παιδάκια τρελαίνονται για αυτές τις εκπομπές. Δίνουν ραντεβού Σάββατο βράδυ, κάτσουν εκεί να το παρακολουθήσουν όλο. Αν σας πω και τι άλλο κάνουν τα παιδάκια, ξέρετε ότι βλέπουν τις δοκιμασίες και μετά τις κάνουν στο σπίτι, δημιουργώντας πανικό στο σπίτι. Έξαλλη γονείς. Ναι. Εγώ ξέρω παιδάκια τα οποία έβλεπαν αυτό το Σάββατο αυτό το παιχνίδι με τα χαρτιά υγείας και μετά προσπαθούσαν, είχαν πάει, είχαν φέρει τα χαρτιά υγείας από το ντουλάπι και τα πετούσαν μέσα στο σπίτι. Να σου πω κάτι. Αυτό είναι ωραία ιδέα για να παίρνεις και. Είναι ωραία αφορμή το παιχνίδι αυτό για να παίρνεις και ιδέες για το πώς θα στελεχώσεις και ένα πάρτι ενδεχομένως. Γιατί δεν θυμάστε που κάναμε διάφορα τέτοια παιχνίδια στα πάρτι. Παλιά χρόνια. Με δοκιμασίες.